Και να επιστρέψουμε πίσω στην πολιτική μας επικαιρότητα. Να επιστρέψουμε πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί ο κύριος Λοβέρδος είναι ήδη εδώ. Και περιμένει υπομονετικά. Και όλοι οι υπόλοιποι φυσικά συνδεδεμένοι στο Skype τους. Καλημέρα, κύριε Λοβέρδο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης μαζί μας ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κύριε Κόκαλη. Καλημέρα. Και ο κύριος Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κύριε Πάνα. Χαίρομαι ότι οι συνομιλητές μου είναι δύο πολύ αξιόλογοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν και ήθος και πολιτικό λόγο, και άρα μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση επικοδομητική, χωρίς χειδεότητες που δεν ταιριάζουν στον πολιτικό διάλογο, αλλά με επιχειρήματα. Μια που ξεκινήσατε λοιπόν και κάνετε τον πρόλογο, θα μου επιτρέψετε, γιατί όμως λέτε για χειδεότητες και για. Γιατί δυστυχώς υπάρχει πολύ χειδεότητα στον πολιτικό διάλογο. Σε τι αναφέρεστε? Καταλαβαίνω ότι δίνει την πάσα ο κύριος Λοβέρδος. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Κόκαλη και να ξεκινήσουμε με το θέμα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Νίκου Παπά, διότι περιστρέφεται συνεχώς η πολιτική επικαιρότητα, κύριε Κόκαλη, γύρω από αυτό το θέμα. Δεν καταλαγιάζει, δεν σταματάει, δεν σβήνει. Βλέπουμε και νέα ηχητικά ντοκουμέντα. Γιατί δεν σταματούν και αναρτήσεις. Ίσως είναι και προηγούμενες αναρτήσεις από το παρελθόν έρχονται, αλλά βλέπουμε νέα ηχητικά ντοκουμέντα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Εσείς σας έχουμε ακούσει να έχετε καταδικάσει αυτή τη συμπεριφορά. Προς τιμήν του. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν τώρα με και τις νέες εξελίξεις. Πώς τοποθετήσετε απέναντι σε αυτό? Η Νέα Δημοκρατία ζητά τη διαγραφή του κυρίου Παπά. Ο κύριος Κασελάκης δεν έχει πάρει θέση. Κύριε Φωσκολέ, χωρίς να είναι αυτό επουδενή κάποιος υπηνιγμός, είχα την εντύπωση ότι θα ξεκινούσαμε από τις πυρκαγιές, από τις φωτιές και από τα μέτρα αποκατάστασης. Έχουμε συζητήσει πολύ τις πυρκαγιές και τις φωτιές, κύριε Κόκαλη, αλλά θα συζητήσουμε και τις πυρκαγιές και τις φωτιές. Εδώ τα συζητάμε όλα, ακούστε, μην ανησυχείτε. Ακούστε, η υπόθεση του Νίκου Παπά έχει να κάνει με μια ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτό το οποίο είπα προχτές είναι το εξής. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο Νίκος ο Παπάς καταφέρθηκε κατά όλων των αστυνομικών. Εάν εγώ προσβάλλω εσάς, σημαίνει ότι προσβάλλω όλους τους δημοσιογράφους? Όχι. Είπα ότι είναι άλλο το θέμα της πολιτικής και άλλο το θέμα της συμπεριφοράς. Πρόκειται για μια ιδιωτική συνομιλία. Κατά την άποψή μου, εγώ δεν θα το έκανα, δεν θα το έλεγα. Αυτό είπα. Αλλά επουδενή όμως να υπάρχει θέμα πολιτικό με την έννοια της διαγραφής. Πρόκειται ξεκάθαρα για μια ανθρώπινη συμπεριφορά. Άρα, όσα κύριε Κόκαλη, λέτε δεν υπάρχει... Κυρία Φόσχολου, ακούστε, όσα μηνύματα τα βγήκανε και είδαν το φως της δημοσιότητας από τον Νίκο τον Παπά, αλλά τόσα υπάρχουν εις βάρος του ιδίου υβριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει ξεκάθαρα με μια ανθρώπινη συμπεριφορά, επαναλαμβάνω. Και σε καμία περίπτωση ο τίτλος που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες, ότι καταφέρθηκε κατά όλων των αστυνομικών, δεν ισχύει. Ναι, αλλά εγώ να συγχωρήσω από αυτό μου επιτρέπετε, αλλά άλλο πράγμα, κύριε Κόκαλη, συμπεριφορά ενός εκλεγμένου βουλευτή και άλλο πράγμα ενός φανατικού κομματικού τρόλ, έτσι. Να το διαχωρίσουμε. Άλλο πράγμα, όταν είσαι εκλεγμένος βουλευτής πρέπει να είσαι πολύ πιο υπεύθυνος στον πώς συμπεριφέρεσαι. Κύριε Λοβέρδο, ο καθένας κρίνεται το πώς θα μιλήσει, το πόσο θα σηκώσει τους τόνους, εάν θα υπερβεί τα όρια, και τα όρια τα βάζει ο καθένας από εμάς. Ναι, ο το ίδιο σε κάθε ανθρώπου, αυτό είναι το δεχτό. Ότι στην περίπτωσή μου. Σωστά, αλλά το θέμα όμως δεν είναι πολιτικό όπως προσπαθεί να το παρουσιάσει η κυβέρνηση, ότι ο Νίκος ο Παπάς καταφέρθηκε κατά όλου του αστυνομικού σώματος. Δεν προκύπτει από πουθενά. Ήταν μια ιδιωτική συνομιλία με έναν αστυνομικό, ο οποίος πιθανότατα τον έχει βρήσει πριν. Έτσι πρέπει να κριθεί. Αυτές είναι οι σωστές διαστάσεις. Ωραία, κύριε Κόκαλη, κύριε Λοβέρδο, εδώ και ο ίδιος ο ευρωβουλευτής, ο κύριος Παπάς, έχει κάνει ένα βίντεο, έχει πει ότι σέβομαι και τιμώ τα σώματα ασφαλείας και ότι τέλος πάντων αυτή η συνομιλία ήταν μια ιδιωτική συνομιλία και μου επιτέθηκε και το απάντησε έτσι. Δεν σας καλύπτει αυτό? Γιατί ζητάτε τη διαγραφή του ευρωβουλευτή? Κοιτάξτε, εμένα η χειδαιότητα δεν μου αρέσει σε μία τη μορφή από οποιοδήποτε και αν προέρχεται.
πόσο μάλλον από έναν αιρετό βουλευτή είτε του Ελληνικού είτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκείνο που πρέπει να πούμε όμως, και σε αυτό να συμφωνήσω μαζί σας κύριε Φόσκολε, είναι ότι χωρίς καμία αμφιβολία η χειδαιότητα δεν έχει θέση στην πολιτική ζωή, το είπαμε αυτό. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε έναν σημαντικό πολιτικό διάλογο με επιχειρήματα, με πολιτικές, με αμφισβητήσεις βέβαια, αλλά και με όσμωση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, διότι τα προβλήματα της χώρας είναι τεράστια. Είπαμε προηγουμένως για τις πυρκαγιές. Έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα δύσκολο καλοκαίρι. Δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι και η περίοδος των πυρκαγιών. Έχουμε μπροστά μας πολύ σοβαρά προβλήματα, είπατε προηγουμένως για την Ουκρανία. Θα τα αναλύσουμε τώρα, φυσικά, εννοείται. Αυτό, για αυτά πρέπει να μιλάει ο πολιτικός ο κόσμος. Σε αυτά ναι, πρέπει να δίνουμε απαντήσεις. Και αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα χθες στην τέλη. Κάθε μέρα επιμένει σε αυτό. Κύριε Λοβέρδο, θα συμφωνήσω μαζί σας. Των φωτιών. Λοιπόν, να πάρουμε και το σχόλιο του κυρίου Πάνα, ο οποίος δεν έχει μιλήσει καθόλου. Γιάννη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εντάξει, ότι Κοκαλέ, έπρεπε να μιλάμε για άλλα θέματα. Δεν ωραία, μην κάνουμε όμως ένα διάλογο των δυο σας, γιατί είναι και ο κύριος Παπάς με το Skype. Ο κύριος Πάνας, συγγνώμη, με το Skype. Δεν μ' αρέσει. Και δεν μπορεί να μιλήσει. Είμαι άλλης λογικής πολιτικός. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται με όραμα, με σχέδιο. Ελάτε, κύριε Λοβέρδο, ελάτε. Πολιτική. Ωραία. Κύριε Πάνα, ένα σχόλιο. Προφανώς τώρα η συγκεκριμένη συζήτηση η οποία γίνεται και τέλος πάντων όλη αυτή η ιδιωτική συνομιλία και η συμπεριφορά του κυρίου Παπά δίνει κατά κάποιο τρόπο άλλο θήκη στην κυβέρνηση να αλλάξει την πολιτική ατζέντα. Άρα λοιπόν προφανώς όλοι θέλουμε να συζητήσουμε άλλα ζητήματα, αλλά να μου επιτρέψετε κύριε Κόκαλη, αυτό ξεκινάει από μια συμπεριφορά ενός στέλεχους αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αντί να συζητάμε αυτή τη στιγμή τις συλλογικές αποτυχίες της κυβέρνησης σε μια σειρά ζητημάτων τα οποία είναι δεδομένα πλέον και τα βλέπουμε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, και προφανώς και το θέμα της πολιτικής προστασίας και τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, και θα συμφωνήσω με τον κύριο Λοβέρο ότι έχουμε ακόμα το καλοκαίρι μπροστά μας, συζητάμε μια ιδιωτική συνομιλία η οποία, εν πάση περιπτώσει, μονοπολεί το δημόσιο διάλογο. Άρα αυτό από μόνο του είναι μια πολιτική, θα έλεγα, αποτυχία στον τρόπο διαχείρισης αυτή τη στιγμή μιας κρίσιμης κατάστασης στη χώρα, αλλάζοντας την ατζέντα, και αυτό προέρχεται από τη συμπεριφορά ενός στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Αυτό πρέπει έτσι να αποκωδικοποιήσουμε. Δεν θα ήθελα να μπω σε παραπάνω. Είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι διαφορετική δική μου λογική στον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, διαχείρισης τέτοιων ζητημάτων. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι ένα εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και ξέρει εκείνος πώς θα τα χειριστεί. Να πάμε τώρα να ξανακάνουμε έναν δεύτερο κύκλο. Κύριε Κόκαλη, θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είπατε για τις πυρκαγιές. Εχθές είδαμε μία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ανακοινώθηκε, δεσμεύτηκε για ένα ειδικό σχέδιο 10 σημείων στην Αττική. Ο ίδιος είπε λίγο μετά από αυτήν τη σύσκεψη ότι το κράτος θα παραμείνει δίπλα στους πολίτες. Ωστόσο όμως, αν κάνουμε και τον απολογισμό μας, βλέπουμε πάνω από 100.000 στρέμματα καμένα, 145 σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα ή κίτρινα, και φυσικά μετράμε και δεκάδες επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν μέσα στον αστικό ιστό. Κυρία Φόσκολου, δεν έχουμε και προσωπικά δεν έχω καμία προσπάθεια μηδενισμού της οποιασδήποτε προσπάθειας πρωτοβουλίας αποκατάστασης των ζημιών. Πλην όμως, προέρχομαι από μια περιοχή η οποία επλήγει από φυσική καταστροφή, από τη Θεσσαλία. Όταν η Θεσσαλία σήμερα ακόμα μετρά τις πληγές της και δεν έχουν ικανοποιηθεί ούτε οι μισές υποσχέσεις από αυτές οι οποίες είχαν εξαγγελθεί, είμαστε ιδιαίτερα, το λίαν υπήκος, επιφυλακτικοί σε αυτά τα οποία θα ικανοποιηθούν, και μακάρι και εύχομαι στους πυρόπληκτους. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού άργησε. Αφήνω στην άκρη τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, όταν από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι υπάρχει άσχημη διαχείριση στις πυρκαγιές, δεν ήταν τοξική η αντιπολίτευση. Αποδεικνύεται χθες από τις διαμαρτυρίες των κατοίκων. Κάποιον κατοίκων. Πρόληψη. Κυρία Φόσκολου, πρόληψη. Ακούστε.
παραμονή της αντιπυρικής περίοδου 1η Μαΐου του 2024, όλοι οι δήμοι της χώρας δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το οποίο εξήγηλε χτες ο Πρωθυπουργός, για τις αντιπυρικές ζώνες γύρω από περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με δάση. Όλοι οι δήμοι της χώρας, και πήρε παράταση έως και τον Ιούνιο. Και είδαμε και βλέπουμε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να επιρρήξει την ευθύνη στους πολίτες. Σίγουρα υπάρχει, ο πολίτης έχει και αυτή την ευθύνη του, αλλά το κράτος δυστυχώς δεν είναι δίπλα, κυρία Φόσκολου, στον πολίτη με αυτή την κυβέρνηση. Τα μέτρα εσείς που ακούσατε δίπλα... χθες σας ικανοποιούν? Πώς τα ακούσατε? Ακούστε, οποιαδήποτε πρωτοβουλία από κατάσταση των ζημιών είναι σε θετική κατεύθυνση, αρκεί με την προϋπόθεση να υλοποιηθεί. Mm. Όταν, κύριε Φόσκολε, έχουν χορηγηθεί μόνο δύο, επαναλαμβάνω, άτοκα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στους σεισμόπληκτους, δύο μόνο. Αρκαλοχώρη, Δαμάς, Λάρισας, μόνο δύο. Όταν είναι ακόμα στα κοντέινερ οι πολίτες που επλήγησαν από το σεισμό το 2021, για ποιο κράτος μιλάμε ότι είναι δίπλα στον πολίτη? Για πείτε μου, ειλικρινά. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Συγγνώμη, δεν το λέω με αντιπολιτευτική τακτική. Όταν ακόμα ζουν στα κοντέινερ ο κόσμος από το σεισμό του 2021 και δεν έχουν λάβει τα περιβόητα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, για ποιο κράτος ότι θα είναι δίπλα στον πολίτη? Έλατε να πάρουμε μια απάντηση από τον κύριο Λοβέρδο. Καταρχάς να πω ότι κατανοώ πλήρως και την πικρία και την απογοήτευση και όλα τα αρνητικά συναισθήματα φόβου ακόμα και οργής κάποιων κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι φυσικά επλήγησαν από μια τεράστια καταστροφή και έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται έτσι. Είναι μοιραίο, είναι ανθρώπινο, είναι κατανοητό και το σεβόμαστε. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να κάνω δύο σημαντικές επισημάνσεις, κατά τη γνώμη μου. Η πρώτη είναι ότι δεν μπορούμε να ισοπεδώσουμε το έργο της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, που είναι οι καταξοχήν αρμόδιες για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών από πλημμύρες, από σεισμούς, από πυρκαγιές. Φέτος το καλοκαίρι είχαμε 3.500 πυρκαγιές, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν εν τη γενέση τους. Η μία πυρκαγιά η οποία ξέφυγε και έκανε αυτή τη μεγάλη καταστροφή ήταν η πυρκαγιά στην Πεντέλη. Μία αρκεί όμως για να δημιουργήσει μια τεράστια καταστροφή, κύριε Λοβέρδο, και να αφήσει πίσω της μια απώλεια. Και να δημιουργήσει και εντυπώσεις μεγάλες. Φυσικά, και έχετε δίκιο, κύριε Φωσκόλου, ήταν μια πολύ μεγάλη καταστροφή, χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε και να κυρώσουμε στο συνολικό έργο της πολιτικής προστασίας και της πυρότητας. Πάντως, άλλο σας είπε ο κύριος Κόκαλης. Σας είπε ότι πρέπει να πάτε γρήγορα με τις διαδικασίες των αποζημιώσεων. Έχει απόλυτο δίκιο και σε αυτό. Το έχουμε δει κατ' επανάληψη να έχει συμβεί σε όλες τις κυβερνήσεις, όχι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση. Σε όλες τις κυβερνήσεις υπάρχουν καθυστερήσεις. Για πολλούς και γραφειοκρατικούς, άλλοτε για διαφόρους λόγους. Στην καταβολή των αποζημιώσεων. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Κόκαλη. Σήμερα υπάρχει όμως ένα σχέδιο που έφερε ο Πρωθυπουργός, ένα σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος, το οποίο θα οδηγήσει σε καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Και σε ό,τι αφορά την πρόληψη, και εκεί συμφωνώ, θα πρέπει να συνεργαζόμαστε καλύτερα μεταξύ μας όλα τα κόμματα και πολύ περισσότερο όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, για να υπάρχει και καλύτερη πρόληψη και καλύτερη καταστολή σε ό,τι αφορά αυτές τις φυσικές καταστροφές που μοιραία δυστυχώς θα έχουμε ακόμα εντονότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αλλά σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να δεχθείτε κι εσείς, κύριε Κόκαλη, ότι το θέμα των πυρκαγιών, των πλημμυρών, των σεισμών δεν προσφέρεται για φτηνή κομματική αντιπολίτευση και για φτηνή κομματική εκμετάλλευση. Θεωρώ πως είναι ένα εθνικό θέμα που αφορά όλη την Ελλάδα, αφορά όλους τους Έλληνες. Δεν πλήττουν οι καταστροφές μόνο τον Λοβέρδο ή τον Κόκαλη ή τον Μπάνα. Πλήττουν όλους τους Έλληνες και όλη την Ελλάδα και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε από κοινού, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και πολύ πιθανόν λόγω της κλιματικής αλλαγής να γίνουν δυσκολότερα στο μέλλον. Άρα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, σοβαροί όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια σοβαρά ζητήματα. Άρα, κύριε Πάνα... Κύριε Φωσκόλε, 10 δευτερόλεπτα και μετά... Να μιλήσει ο κύριος Πάνας 10... λίγο. Πείτε, ναι, πείτε κύριε Κόκαλη. Μετά... 10 δευτερόλεπτα όμως, για να μιλήσει και ο κύριος Πάνας. Κύριε Λοβέρδο,
Το άσχημο είναι ότι γίνεται κανονικότητα στην κοινωνία μας ότι πρέπει να κυγόμαστε. Η αντιπολίτευση πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Δεύτερον, δεν υπάρχει αυτοδύναμο κέντρο πολιτικής προστασίας σε καμιά περιφέρεια πλην της περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία σβήνει τις φωτιές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί έχει εγκαινιάσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το εγκαινίασε με τον κύριο Κουρέτα το αυτοδύναμο και ενιαίο κέντρο πολιτικής προστασίας. Δηλαδή, η πυροσβεστική με την πολιτική να μιλήσω προστασία όμως και ο κύριος Πάνας, κύριε Κοκαλή. Είναι στο ίδιο δωμάτιο για τις υπόλοιπες περιφέρειες. Όλα αυτά να τα συζητήσουμε σοβαρά με υπευθυνότητα χωρίς κραυγές. Κύριε Πάνα, σας κατηγόρησε εδώ ο κύριος Λοβέρδος για φτηνή αντιπολίτευση. Όχι τον κύριο Πάνα προσωπικά. Όχι, δεν το λέω επί του προσωπικού, για όνομα του Θεού. Όλοι συμφωνούμε ότι η κλιματική κρίση είναι παρούσα και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έχουμε διαρκώς τέτοιου είδους φαινόμενα. Όμως, κοιτάξτε, το να κάνουμε μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, ερευνητικού ή, θα έλεγα, ή κοινωνικού ενδιαφέροντος, νομίζω ότι ξεφεύγει από ένα σημείο και μετά από τον πολιτικό ρόλο. Δηλαδή, ο πολιτικός ρόλος και ο ρόλος διαχείρισης τέτοιων ζητημάτων καθαρά ξεκινάει από την κυβέρνηση. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει το επιτελικό κράτος, το οποίο με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τέτοια φαινόμενα. Τα δεδομένα πλέον και τα νούμερα δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να διαχειριστεί με επιτυχία, μάλλον διαχειρίστηκε με πλήρης αποτυχία το θέμα των πυρκαγιών, και αυτό φαίνεται τον τρόπο τον οποίο ζούμε τις πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι. Δεν μπορεί δηλαδή σπίτια και περιουσίες να καίγονται λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και εμείς να κάνουμε μια φιλοσοφική και φιλολογική συζήτηση και να συζητάμε κάθε καλοκαίρι τα ίδια πράγματα, ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα και ότι αν υπάρχουν κέντρα και αν τα πτυτικά μέσα και αν εποχικοί πυροσβέστες. Προφανώς υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Πιστεύετε ζήτημα ότι από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει πάρει η κυβέρνηση το μάθημά της ό,τι αφορά τις πυρκαγιές? Ας μείνουμε σε αυτό, γιατί είχαμε αρκετές πυρκαγιές και τα προηγούμενα χρόνια. Και είχαμε περίπου 4.000 πυρκαγιές φέτος. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η κυβέρνηση δεν έχει πάρει το μάθημά της, αλλά επί του συγκεκριμένου και του αποτελέσματος φαίνεται ότι συνεχώς τα τελευταία χρόνια είναι ανίκανη να διαχειριστεί αυτού του είδους τα ζητήματα όταν επί του πρακτικού και επί του συγκεκριμένου. Άρα λοιπόν κάτι πηγαίνει λάθος. Το τι είναι αυτό το λάθος, πρέπει η κυβέρνηση, η οποία είναι και αυτή η οποία έχει αυτή τη στιγμή την άμεση και συλλογική την πολιτική ευθύνη για να διαχειριστεί τη διαφθορά, να το εντοπίσει και να το βάλει κάτω και, εν πάση περιπτώσει, να το διαχειριστεί ανάλογα. Επί του πρακτικού όμως βλέπουμε ότι περνάει ακόμα ένα καλοκαίρι, λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα αντιμετωπίζονται τεράστια τέτοια ζητήματα και φαίνεται ότι υπάρχει ένα επιτελικό κράτος ανίκανο να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι μια διαπίστωση, αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι θλιβερή και, εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν θέλει να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Αλλά πώς να το κάνουμε? Αντιλαμβάνομαι και το ρόλο του κ. Λοβέρδου, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα, αλλά αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Κύριε Πάνα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα πάω στον κύριο Κόκαλη, διότι η πολιτική επικαιρότητα είναι ζωηρή, κύριε Κόκαλη, και αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον ένα τον άλλο τρόπο. Είχαμε εξελίξεις και στο θέμα που είχε ανακύψει τις προάλλες σχετικά με την πισίνα του σπιτιού του κυρίου Κασελάκη στις Πέτσες. Εκεί λοιπόν είχαμε το πόρισμα από την αρχαιολογική υπηρεσία και έχουμε μια νέα αντιπαράθεση η οποία ξεκινάει. Είχαμε ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, απάντηση μάλλον από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στα όσα υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό. Καταρχήν, κύριε Φόσκολε, δεν είχαμε πόρισμα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Έγινε έλεγχος από κλιμάκιο. Έγινε έλεγχος από κλιμάκιο. Ακούστε, μισό. Δεν είδαμε το πόρισμα, εννοείται. Υπάρχει κάποιο πόρισμα, το ξέρετε? Εγώ δεν το γνωρίζω. Έτσι. Και είναι λογικό, είστε καλός δημοσιογράφος, γιατί δεν υπάρχει ακόμη πόρισμα. Έβγαλε μια ανακοίνωση non-paper, διαρροή, το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο καταλήγει ότι, εν πάση περιπτώσει, ο έλεγχος συνεχίζεται και αναφέρει για την άδεια, ότι δεν μπορεί να ισχύει η άδεια του 1978. Ακούστε, θα περιμένουμε το τελικό πόρισμα. Από την ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, του Υπουργείου Πολιτισμού, όχι από το επίσημο πόρισμα της ελεγκτικής υπηρεσίας, δεν προκύπτει, όχι πολεοδομική, αρχαιολογική παράβαση. Παράβαση του νόμου
περί αρχαιολογικής νομοθεσίας. Θα περιμένουμε όμως το πόρισμα το επίσημο της ελεγκτικής υπηρεσίας. Αλλά κύριε Φωσκολέ, αυτό είναι το ιδανικό θέμα, είναι το ιδανικό θέμα για να αλλάξει ατζέντα η κυβέρνηση. Θα το συντηρεί, θα δείτε ότι θα το συντηρεί για πολύ καιρό ακόμη. Πριν βγει το πόρισμα, βγήκε αυτή η διαρροή χτες. Την άλλη εβδομάδα θα βγει μια άλλη ανακοίνωση, η οποία θα λέει ότι το πόρισμα θα αργήσει, ώστε να συντηρείται με αλφαγιώτα για την πισίνα του Στέφανο του Κασελάκη. Πάντως, βολεύει αφάνταστα, κύριε Φωσκολέ, βολεύει αφάνταστα αυτό το θέμα στην κυβέρνηση για να βγει από τη δύσκολη θέση, από τις πυρκαγιές, από την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, από το γεγονός ότι είμαστε η τρίτη χώρα σε αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα και 10 χώρες είχαν... Θα πάρουμε ένα γρήγορο σχόλιο και από τον κύριο Λοβέρδο. 14 χώρες είχαν μηδενική αύξηση, 10 είχαν μείωση και η χώρα μας είναι η τρίτη στην αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα αυτά βολεύουν στην κυβέρνηση να συντηρεί το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Όχι. Και έλα, κύριε Λοβέρδο, εσείς... Εγώ δεν συμφωνήσω με την άποψη αυτή του κ. Κόκαλη. Το θέμα λοιπόν της πισίνας του κ. Σαλάκη είναι για να αλλάξει η ατζέντα. Όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Σε ό,τι αφορά πάντως αυτό που είπε ο κ. Κόκαλης περί των μεγάλων θεμάτων της πολιτικής, ναι, υπάρχει κυβέρνηση με πρωθυπουργό υπεύθυνο η οποία λειτουργεί, δράει και ενεργεί καθημερινά για την αντιμετώπιση των πράγματι πολύ μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα και ο κόσμος ολόκληρος. Από εκεί και πέρα, ούτε εγώ αισθάνομαι άνετα, δεν μ' αρέσουν να γίνεται πολιτική συζήτηση ούτε για την πισίνα του κ. Κασελάκη, ούτε για το γάμο του κ. Κασελάκη, ούτε για τη λίστα γάμων του κ. Κασελάκη. Όλα αυτά τα θεωρώ υποτιμητικά ακόμα και της πολιτικής. Δεν είναι lifestyle η πολιτική, δεν μπορεί να είναι Instagram και TikTok η πολιτική. Πρέπει να είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό και πιο υπεύθυνο και πιο αποτελεσματικό. Και αυτό επιδιώκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία και εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας και να τα αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να μένουμε και με κλειστά τα μάτια όταν συμβαίνουν χειδαιότητες και όταν βρίζονται αστυνομικοί ή όταν υπάρχουν θέματα τέτοια όπως η γούρνα που έγινε πισίνα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να μην τα συλλητεύουμε. Μην γυρνάμε στα ίδια. Ένα πολύ γρήγορο... Κυρία Φωσκολού. Ναι. Σήμερα... Ναι. Τι καταφέρνει η κυβέρνηση. Αντί να μιλάμε με τον Γιάννη τον Λοβέρδο και τον Αποστόλη τον Μπάνα λύσεις, εάν υπάρχει δυνατότητα για πιο φτηνό ρεύμα, εάν υπάρχουν λύσεις για πιο φτηνό καύσιμο, εάν υπάρχουν λύσεις για τα νοσοκομεία μας, εάν υπάρχουν λύσεις για τα ενίκια, σήμερα αυτό που καταφέρνει η κυβέρνηση είναι να μιλάμε και θα συμφωνήσουμε με τον Γιάννη. Αλλαγή της ατζέντα, το είπατε. Κύριε Κόκαλη, όμως... Για την πισίνα του Στέφανο του Κασελάκη. Κύριε Κόκαλη, μια τελευταία ερώτηση που είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την έδρα στην οποία άφησε για τον κύριο Κασελάκη ο κύριος Όθωνας Ηλιόπουλος. Βλέπουμε ότι η πρώτη επιλαχούσα τώρα αυτή τη στιγμή είναι η κυρία Τσαπανίδου. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της ακόμα, με το άνοιγμα της Βουλής θα το δούμε. Βέβαια, ακόμα και αν παραδώσει την έδρα και η κυρία Τσαπανίδου, η κυρία Λάλη έχει ήδη τοποθετηθεί και είπε ότι δεν θα το κάνει. Εσείς θα ζητήσετε από κάποιον να παραιτηθεί για να μπει στην Βουλή ο κύριος Κασελάκης? Κυρία Φώσκολη, είχα τοποθετηθεί πριν μια εβδομάδα και είπα ότι το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο λέγεται θέμα ηθικής τάξεως. Πρώτον, ο πιο ενεργός από τους επιλαχόντες είναι ο Στέφανος Κασελάκης και όχι η κυρία Λάλη, όπως και οι υπόλοιποι. Ο πιο ενεργός, να το πάρουμε έτσι, το πιο ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Στέφανος ο Κασελάκης. Δεύτερον, ο Στέφανος ο Κασελάκης από τους επιλαχόντες είναι ο μοναδικός ο οποίος εκπροσωπεί τους απόδημους. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Όθωνας ο Ηλιόπουλος προέρχεται από τους απόδημους, νομίζω είναι κατά αποκλειστικό λόγο θέμα ηθικής τάξεως η έδρα να πάει στο Στέφανο τον Κασελάκη. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, οι πιέσεις νομίζω είναι ανώφελες. Ο καθένας και η καθημερινή μπορεί να κάνει αυτό το οποίο θέλει και κρίνεται
Κύριε Φόσκολε, σεβαστώ. Κρίνετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Κόκαλη. Ότι υπάρχει νοημοσύνη αρκετή να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια λέξη που λέγεται και ηθική στην πολιτική, η οποία δύσκολα βέβαια τη συναντάμε στην άρα εποχή τι εννοείται, αν κάποιος δεν παραδώσει την έδρα, τι σημαίνει αυτό? Είναι θέμα, όχι. Τα συμπεράσματα μπορείτε να τα βγάλετε εσείς. Εγώ έκανα μια δήλωση. Μάλιστα. Υπάρχει και θέμα ηθικής στην πολιτική, ήθους. Το οποίο είναι σπάνιο βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πάνα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κόκαλη, κύριε Λοβέρδο. Γεια σας.